Πρόεδρε, καλησπέρα και χρόνια πολλά. Καλησπέρα. Και χρόνια πολλά και για τα γενέθλιά σου σήμερα. Έχεις και εσύ τα γενέθλιά σου. Είναι και μια ευκαιρία καλή να πούμε και μέσα από το Λίμπερο και χρόνια πολλά και στο δίδυμό μου. Α, και στο δίδυμο αδερφό. Είμαστε βεβαίως δύο αδέρφια δίδυμα. Εγώ ο Γιάννης και ο Ανέστης. Να τα εκατοστήσετε και οι δύο. Γεννηθήκαμε το 46. Έχεις την ίδια. Με τον μπαμπά μου μαζί. Και με το δικό μου τον μπαμπά, τον οποίο τον γνωρίζεις επίσης και καλά. Μαζί. 46 όλοι οι μπαμπάδες λοιπόν. Ωραία. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά να τα εκατοστήσεις, Γιάννη μου. Κουράγιο, υγεία πάνω απ' όλα, γιατί τραβάς καθημερινά και ανεβαίνεις μάλλον καθημερινά ένα γολγοθά με τα πολλά θέματα που έχει να αντιμετωπίσει ο Άρης. Αλλά δεν είναι σήμερα. Δεν είναι σήμερα το θέμα μας αυτό. Το θέμα μας είναι τα 104 χρόνια, είναι η ευχάριστη πτυχή. Σημαντική όπως κάθε χρόνο στιγμή. Θέλουμε έτσι να μας απευθύνεις ένα χαιρετισμό, το δικό σου το μήνυμα για αυτή τη σημαντική μέρα για όλη την οικογένεια του Άρη. Και κύριε Σαββόπουλε, κάναμε μια δήλωση σαν Δέλτα Σίγμα, ναι, η οποία είναι πάρα πολύ καλή και σοβαρή, και μέσα από το Λίμπερο θα ήθελα να ζητήσω μια συγγνώμη από τους οπαδούς του Άρη. Ναι. Κρίναμε σαν Διοικητικό Συμβούλιο ότι δεν έχουμε τις δυνάμεις για να κάνουμε μια γιορτή όπως θα έπρεπε και θα άξιζε. Ναι. Και θέλουμε και ένα γεγονός όμως να ταιριάξει σε μια εκδήλωση. Παραδείγματος χάρη, mm-hmm, πολύ εύκολα να πάει καλά η ΚΑΕ μας με το μπάσκετ, mm-hmm, και να μπούμε και Super League. Να είναι το timing δηλαδή. Και αυτά θα συμβούνε, υπόσχομαι και σε εσάς, mm-hmm, ότι ο ΑΣ Άρης θα προσπαθήσει να δώσει έναν τόνο διαφορετικό όταν γιορτάζουμε και τα δύο αυτά καλά γεγονότα για φέτο. Εντάξει, όταν κλείσουμε τα 105 λοιπόν, επιφυλασσόμεθα για όχι, κάτι καλύτερο. Όχι, για τώρα. Α, μιλάω, για τώρα. Για τώρα. Α, για τώρα. Γιατί σε λίγα μάτς θα δείξει, σε λίγα παιχνίδια και η ΚΑΕ και η ΠΑΕ, mm-hmm, ότι περπατάμε σε ένα καλύτερο δρόμο. Mm-hmm. Κύριε Σαββόπουλε, εγώ από τη φύση μου είμαι αισιόδοξος, mm-hmm. Και αυτό που θέλω να τονίσω προς εσάς και προς όλους τους Αριανούς είναι ότι 104 χρόνια πέρασε αυτό το όνομα, το μεγάλο Άρης Θεσσαλονίκης, πέρασε πολέμους, πέρασε κακουχίες, πέρασε δυσκολίες από τότε που ξεκίνησε μέχρι σήμερα. Εμείς τώρα που αναλάβαμε την ευθύνη να περπατήσουμε τα πράγματα, θέλει και λίγο αισιοδοξία. Εκτελούμε πάρα πολύ πιστά και σοβαρά τον κοινωνικό μας ρόλο. Στον αθλητικό ρόλο είμαστε στους 3-4 μεγαλύτερους συλλόγους της χώρας. Ναι. Λίγο δηλαδή, φυσικά το ποδόσφαιρο είναι το κορυφαίο, το μπάσκετ είναι ο παλιός αυτοκράτορας του ελληνικού μπάσκετ, ας μην τα ξεχνάμε. Mm-hmm. Θα ξαναρθεί στην επικαιρότητα και πάλι. Δεν είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα και δεν βλάπτει και λίγο αισιοδοξία να έχουμε. Ναι. Υπάρχει κούραση φυσικά, υπάρχει δυσκολία όλης της κοινωνίας της ελληνικής και έτσι δοκιμάζεται και ο Άρης μας. Mm-hmm. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε λίγο αισιόδοξοι για να περπατήσουμε και λίγο καλύτερα τα πράγματα. Εντάξει, ναι, η αισιοδοξία δεν φτάνει. Βέβαια, στην Αθηνά και χειρακίνη. Εύχομαι χρόνια πολλά, αυτές τις χρονιές για όλη την κοινωνία την ελληνική και για τον Άρη μας να κλείσουμε ένα κεφάλαιο δυσκολίας, mm-hmm, και να πάμε σε καλύτερες μέρες όλοι παρέα. Mm-hmm. Με αφορμή, αυτό ένα και μοναδικό ερώτημα θα σας θέσουμε, με αφορμή την παρουσία σας εδώ και με αφορμή τα 104 χρόνια, θέλουμε ένα σύντομο σχόλιο για το αν είστε αισιόδοξος στο ποδόσφαιρο αρχικά και το τι βλέπετε και στο μπάσκετ με την ανάληψη από τον κύριο Γουλιέλμο πλέον της κατάστασης. Ένα σύντομο σχόλιο για αυτά τα δύο μεγαλύτερα τμήματα. Καταρχάς, για το ποδόσφαιρο δεν υπάρχει καμία θέση. Είμαστε πρώτοι και θα μπούμε στη Super League. Αυτό είναι βέβαιο. Ναι. Πάνε οι εποχές παλιές με τον αεραστεχνικό. Δηλαδή πριν λίγα χρόνια αποφασίσαμε, πτωχεύσαμε και αναγκαστικά βάσει του νόμου πέσαμε στην αεραστεχνική κατηγορία και ανεβαίνουμε. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι βέβαιο, mm-hmm, για το ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Τώρα, στο μπάσκετ έγιναν πράγματα τα οποία δεν τα περιμέναμε. Είχαμε μια πολύ καλή εποχή στον πρώτο 1,5 χρόνο του κύριου Νικουλάσκαρη και μετά από κάποιες δυσκολίες του φάνηκε αδύναμος για να μπορέσει και έκανε λάθη και το ένα λάθος ήθελε να καλύψει το άλλο. Δεν ξέρουμε καν τι τραβάει ο άνθρωπος, ούτε εγώ το γνωρίζω για να πληροφορήσω κανέναν. Ναι. Αλλά
Αυτό που πρέπει να δούμε όλοι είναι ότι ένας Σαλονικιός δικηγόρος στο επάγγελμα, τον γνώρισα τις προάλλες στο τελευταίο παιχνίδι στο ντέρμπι, λίγο πριν το ντέρμπι, είναι ένας σοβαρότατος κύριος, εξαιρετικά συμπαθής και είναι Σαλονικιός και Αριανός. Ναι. Και το θεωρώ σε μια καλή στιγμή και καλή ευκαιρία και μακάρι να προχωρήσουν καλά τα πράγματα, τα οποία δεν είναι εύκολα. Ναι. Το ξέρετε πολύ καλύτερα κι εσείς που ασχολείστε με το θέμα, ότι το δίκαιο των ανωνύμων εταιριών θέλει την προσοχή του. Έχουμε διαδρομή να κάνουμε ακόμα. Από τη μια στιγμή στην άλλη δεν μπορεί κάποιος να θεωρηθεί ιδιοκτήτης μιας ανώνυμης εταιρείας. Θέλει το χρόνο του. Συν το ότι σαν αθλητικός σύλλογος και σαν ΚΑΕ θα πρέπει να δοθεί και μια έγκριση από την ΕΕΑ, θα πάρει λίγες μέρες. Ναι. Ας κάνουμε λίγο υπομονή να δούμε, κάτι μας φέρνει ο άνθρωπος. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Και μετά ο Άρης δεν έχουμε φτάσει πια και στον πάτο. Ναι. Έχουμε την ελπίδα, έχουμε παιχνίδια μπροστά μας. Θα πρέπει και με την αλλαγή τώρα προπονητού που έγινε να τα κατακτήσουμε και να κλείσει η φετινή δύσκολη κακή χρονιά αυτή και να πάμε σε καλύτερες μέρες. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Και φαντάζομαι ότι ειδικά για το ποδόσφαιρο το περιμένετε πώς και πώς, Πρόεδρε, την επιστροφή της ομάδας στη Σούπερ Λίγα, γιατί αυτό θα σηματοδοτήσει και μια πολύ βαθιά ανάσα και για εσάς τον ερασιτέχνη που ταλαιπωρείστε καθημερινά. Προς Θεού, έχετε δίκιο. Και δεν έχουμε κάνει δεύτερη σκέψη. Μία είναι η σκέψη. Είμαστε Super League. Εμείς το θεωρούμε δεδομένο. Ναι. Αν τυχόν συμβεί κάτι, οι πρώτοι που θα πάμε στα σπίτια μας θα είμαστε εμείς, κύριε. Ναι, καλά, αυτό είναι το μόνο λόγο. Σας το λέω έτσι γιατί δεν αντέχεται και αυτή η κατάσταση άλλο. Ναι. Ο Άρης πρέπει να χειριστεί εκεί πέρα που πρέπει. Πρέπει να παίζουμε σε ένα γήπεδο με όλους τους φίλους του Άρη, που είμαστε πάνω από 20.000, πάνω από 30.000. Ναι. Είναι πολύ εύκολο να το γεμίσουμε το γήπεδο. Mm-hmm. Λίγο μία νότα καλύτερη θέλει στο πράγμα και θα έρθουμε σε καλύτερες μέρες. Με αφορμή και τα γενέθλια, έστω και αν είναι μία εβδομάδα μετά, να μία καλή ευκαιρία να γιορτάσει ο Αριανός τα 104 χρόνια, την επόμενη Κυριακή, αν και πρωταπριλιά, κόντρα στη Δόξα Δράμα, σε ένα σημαντικό παιχνίδι με καλό αντίπαλο, νομίζω ότι είναι μια καλή αφορμή. Θα το χαρώ να μας δω όλους τους Αριανούς να βρεθούμε παρέα και να το γιορτάσουμε παρέα. Θα το χαρούμε πάρα πολύ. Ο Γιάννης ο Ψηφίδης που θα γιορτάσει σήμερα τα γενέθλιά του. Με τον δίδυμο αδελφό και με τη μετεωρούλα μας, η οποία στα 98 χρόνια ακόμα ζει. Μπράβο. Και να μας χαρεί. Αυτό και αν είναι μόνο. Η σμυρνιά μας. Να τη χαίρεστε για τη μαμά. Και... είναι μια σμυρνιά μάνα. Το καλύτερο από όλα. Σμυρνιά μάνα. Σαν τη δικιά μου, εντάξει. Και εμένα σμυρνιά. Έχει περάσει αυτή η γυναίκα. Και όμως πλησιάζει τα 198, ήδη τα έχει πιάσει. Άρα έχετε ισχυρό γονίδιο ως οικογένεια, νομίζω, Πρόεδρε. Λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Το σταθμό σας και εσάς προσωπικά. Και καλό όλους τους οπαδούς μας να είμαστε αισιόδοξοι και να έρθουν στο γήπεδο. Ευχαριστώ. Και αύριο έχουμε δύο πολύ σοβαρά παιχνίδια. Ναι. Το ένα στα Χανιά, το άλλο εδώ στη Θεσσαλονίκη, το μπάσκετ μας. Και τα δύο πρέπει να τα καταφέρουμε και να κερδίσουμε. Ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε. Να είσαι καλά. Χρόνια πολλά και πάλι. Να είσαι καλά και σε όλους. Γεια σας.